Καλώ ήρθατε στο κανάλι Survivor 2024 Highlights. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μα. Μείνετε συντονισμένοι στο Survivor Highlights, καθώ ακολουθούν αρκετά spoilers γύρω από το αγαπημένο reality επιβίωση του Sky. Πρώτη φορά υποψήφιο ο Γκουλέκα και θα κάνει τα πάντα για να μην έχει απέναντί του στη μονομαχία την Κατερίνα Δαλάκα, για να μπορέσει πιο εύκολα να παραμείνει. Αυτή την εβδομάδα στο Survivor φαίνεται πως θα δούμε την πιο δυνατή μονομαχία που έχουμε δει ποτέ κατά τη διαδικασία αποχώρησης, μιας και οι παίκτες που θα πρέπει να διεκδικήσουν την παραμονή τους στην αδά του παιχνιδιού είναι περίπου το ίδιο αγωνιστικά και κανείς δεν μπορεί να ξέρει σίγουρα ποιο θα παραμείνει, αφού ρόλο θα παίξει και η καλή ψυχολογία. Ο υποψήφιος Γκουλέκας και η προστασία της Δαλάκα ο Χριστόφορος και η Δώρα ήταν ήδη υποψήφιοι ενώ μετά τον τρίτο αγώνα ασυλία, στον οποίο έχασαν ξανά οι κόκκινοι, ο Γιώργο Γκουλέκα βγήκε για πρώτη φορά υποψήφιο. Φυσικά, το αποτέλεσμα έκρινε η ψήφο του Χριστόφορου, αφού στην κόκκινη ομάδα μπορούσαν να ψηφιστούν μόνο ο Γκουλέκα και η Κατερίνα Δαλάκα, αν και έκανε εντύπωση στο κοινό που ο Χριστόφορο ψήφισε το συμπέκτη του και όχι τη Δαλάκα, συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν η πρώτη του επιλογή εκείνη και ταυτόχρονα με τη χαμηλή τη απόδοση αγωνιστικά, σίγουρα έπαιξε ρόλο το ποιον από τους δύο θα μπορούσε να κερδίσει στη μονομαχία. Η Κατερίνα Δαλάκα μπορεί να έχει τραυματιστεί και να έχει πέσει αγωνιστικά, έχει αποδείξει όμως πως όταν πρόκειται να υπερασπιστεί τον εαυτό της στη μονομαχία, κανένας τραυματισμός δεν την κρατάει πίσω και παραμένει συγκεντρωμένη στο στόχο της. Από την άλλη ο Γιώργος Γκουλέκα έχει δείξει πως είναι παίκτη ψυχολογίας και σίγουρα το να βρίσκεται για πρώτη φορά στη διαδικασία της μονομαχίας θα είναι πολύ αγχωτικό για εκείνον, πιο αγχωτικό σίγουρα από το πώς θα αισθάνεται ο Χριστόφορος και η δώρα που ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα σε αυτή τη θέση. Στη δική του περίπτωση δηλαδή, το ότι θα βρεθεί για πρώτη φορά σε μονομαχία, ίσως να είναι και κομβικό για την παραμονή του στο παιχνίδι και αυτό ήταν κάτι που σίγουρα σκέφτηκε ο Χριστόφορος. Χριστόφορος, Γκουλέκας και Δώρα συμμαχούν για τη Δαλάκα. Όπω και ο Χριστόφορο δεν ήθελε τη Δαλάκα απέναντί του, έτσι και η Δώρα εξέφρασε πω δεν θα ήθελε να δει τη φίλη τη να είναι και αυτή υποψήφια. Η Δώρα πολλέ φορέ έχει κατηγορηθεί από του φαν του reality και του παίκτε τη μπλε ομάδα, επειδή φαίνεται να χαρίζει τον πόντο στην Κατερίνα Δαλάκα κάθε φορά που παίζουν αντίπαλε, επομένω. Είναι λογικό η παίκτρια τον μπλε να μην τη θέλει απέναντι τη στη μονομαχία, καθώ υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να παίξει όσο δυνατά θα έπρεπε λόγω του. Συναισθηματικού παράγοντα. Γι' αυτό και το κοινό στο Twitter, εξ θεωρεί δεδομένο πω η δώρα και πάλι δεν θα παίξει όπω πρέπει απέναντι στη Δαλάκα, φυσικά, ούτε και ο Γκουλέκα θα ήθελε απέναντί του τη Δαλάκα, και όπω φαίνεται από την μανία του να βγει υποψήφιο ρίχνει δύο-δύο τα δισκάκια στο στόχο, κάτι που λογικά απαγορεύεται, πάντω. Σύμφωνα με το τρέιλερ, ο Γιώργο Λιανό ενημερώνει του παίκτε και των δύο ομάδων πω υπάρχει ακόμα μία αλλαγή στι μονομαχίε και αυτή αφορά τον τελικό στόχο, ο οποίο πλέον δεν είναι. Ένα αλλά δύο. Άλλη μία απόδειξη ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο για την αποχώρηση αυτή τη εβδομάδα.